Οι αρχές του τόπου, εκπρόσωποι φορέων αλλά και αρκετοί συμπολίτες μας, έδωσαν και φέτος το παρόν στον αγιασμό των υδάτων και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από την προβλήτα στο διοικητήριο. Πριν από τον αγιασμό των υδάτων, τελέστηκε η θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, στην πόλη της Κο, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη Κόου Κινησίρου, κ. Ναθαναήλ, και μετέπειτα η πομπή μετέβη για την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στην προβλήτα. Φέτος, 47 άτομα βούτυξαν, με τον Γιάννη Κουρζή να πιάνει το Σταυρό για πρώτη φορά. Σήμερα να ευχηθούμε καλή φώτιση σε εμάς, να ασκούμε αυστηρότερο έλεγχο και μια αυστηρότερη αντιπολίτευση, καλή φώτιση στην κυβέρνηση να σκύψει επιτέλους τα προβλήματα του κόσμου. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και μεγάλη ευθύνηση χριστιανοσύνης. Βοήθησε ο καιρός για την προσέλευση του κόσμου. Εύχομαι η Άγια ετούντη ημέρα να φωτίσει τις ψυχές και τις καρδιές μας. Χρόνια πολλά. Για την μεγάλη μέρα του Θεοφανίου, εύχομαι να είμαστε όλοι φωτισμένοι και να πορευόμαστε με ειρήνη και με αγάπη. Συγγνώμη. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει, να φωτίσει τον δρόμο μας, να φωτίσει την ψυχή μας, να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά, ο καθένας όπως την επιθυμεί. Και εμείς είμαστε εδώ, όπως και ο κόσμος επέλεξε, να σταθούμε δίπλα και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα της πόλης. Καλή φώτιση στα νέα σας καθήκοντα.